Έχουμε δήλωση βόμβα του Γιώργου Παπαδάκη ότι ίσως λέει αποχωρήσει το 2022 από την τηλεόραση. Ναι. Για πρώτη φορά λέει κάτι τέτοιο. Έκανε μήπως πλάκα ή τα λέγει σοβαρά. Θα το καταλάβω το βίντεο. Το θέμα είναι ότι μάλλον δεν έκανε πλάκα. Θα δούμε και το βίντεο βέβαια. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν έκανε πλάκα. Για να τον ακούσουμε. Περήφανος που κάνει αυτό που του αρέσει. Και δεν πιστεύω ότι τον βοηθάει το γεγονός ότι είναι γιος μου. Άλλωστε, εκείνος είναι στο τραγούδι, εγώ είμαι στα παρατράγουδα, δεν έχουμε καμία σχέση. Την άλλη, ο Φίβος, ο μεγαλύτερός σας γιος, ακολούθησε τα δικά σας χνάρια. Δεν πιστεύω ότι ακολουθεί τα χνάρια τα δικά μου, με έχει ξεπεράσει ήδη. Ήταν δική του επιλογή. Δική του επιλογή και εγώ ακολουθώ. Είμαι από πίσω και βοηθάω. Θα ήθελα να προλάβω να τον έχω απέναντι. Απέναντι! Αν ασχοληθεί που δεν το πολύ βλέπω με την τηλεόραση, δεν θα ήταν ωραίο, Πολύ ωραίο. Δεν θα σας ενοχλούσε. Ίσα-ίσα. Θα έκανα ό,τι περνούσε από το χέρι μου για να πάει καλύτερα εκείνος. Η πρωινή ζώνη έχει αυγατήσει. Το χαίρομαι. Ένιωθα μια μοναξιά τα πρώτα χρόνια. Ξεκίνησα μόνος μου και τώρα είμαστε τόσος κόσμος. Ωραίο πράγμα είναι αυτό. Θέλω να ευχηθώ σε όλους όσοι συμμετέχουν στην πρωινή ζώνη να το πάνε καλά. Λένε ότι το 2022 θα αποχωρήσετε. Εσείς τι λέτε? Κοίτα, κάποια στιγμή θα έρθει και το τέλος. Αλλά δεν προγραμματίζω τίποτα στη ζωή μου. Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι. Μπορεί να είναι. Το τέλος δεν θα έρθει. Το τέλος το μπροστά. Γιατί εγώ να σταματήσω να δουλεύω, δεν το βλέπω. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τον εαυτό σας εκτός... Με τίποτα. Μάλιστα. Για τον μπροστά. Ναι, έτσι. Καλά το πιάσες, αλλά... Γιώργος Παπαδάκης... Δεν ήταν πάντως σαφής. Μπορεί, ναι, μπορεί και όχι. Πάντα έβγαινε και έλεγε ότι όλα αυτά είναι ψέματα και ψέματα τα κάνουν επίτηδες για να με πλήξουν στην τηλεθέαση. Και πάντα αγρίευε ο Γιώργος Παπαδάκης όταν υπήρχαν ειδικές πληροφορίες όπου ίσως να τον έκαναν να μην συνεχίσει τηλεόραση. Τώρα, αυτή τη φορά βγαίνει ο ίδιος, λέει ότι τα αφήνει χμές. Για να δούμε. Τη δουλειά πάντως λέει δεν την αφήνω. Έτσι. Κάτι, είναι ξεκάθαρο. Ναι, μιλάμε για την τηλεόραση, δεν θα είναι μπροστά στις κάμερες.